Να είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι σαν το «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτή η γιορτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και είμαστε λοιπόν στην πρώτη εκδήλωση που κάνει εδώ το Κουτσοπόδι με τα εκπληκτικά πορτοκάλια που εξάγει σε όλα τα μέρη του κόσμου και έτσι θέλουμε να είναι. Να είμαστε λοιπόν να γιορτάσουμε τρίτη μέρα των εκδηλώσεων σήμερα και έχω τη χαρά λοιπόν εγώ να βρίσκομαι με αγαπημένα νέα παιδιά που έχουν έρθει εδώ από τη σχολή του Υπουργείου Τουρισμού. Έχουν έρθει εδώ το ΙΕΚ του Άργους, Πελοποννήσου και θα μαγειρέψουν πολύ ωραίες συνταγές που έχουν σχέση βέβαια με το πορτοκάλι. Ξέρετε, πραγματικά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άπειρες συνταγές με πορτοκάλι που μπορείτε να φτιάξετε. Δεν φτιάχνετε μόνο γλυκά, αλλά και φαγητά. Να δω ποιος από τους μικρούς φίλους εδώ που έχει έρθει θέλει να γίνει βοηθός παρουσιαστή. Ή παρουσιαστής, όχι βοηθός. Έλενα, εσύ θέλεις. Εσύ θέλεις. Έλα μαζί μου, έλα, έλα. Να το. Βρήκαμε και παρουσιαστή. Ωραία, πώς σε λένε? Αλέξανδρο. Βρε Αλέξανδρε, και τι ωραία φωνή και δυνατή. Όχι σαν τους άλλους, σαν την Έλενα και τον Αντρέα που δεν φάγανε μάλλον σήμερα. Ωραία, εσύ από πού είσαι? Από το Άργος. Από το Άργος είσαι και πολύ όμορφος. Πόσες κοπέλες είδες εδώ σήμερα? Ωραίες εδώ, έχουν έρθει τις μαμάδες τους. Είδες καμία ωραία? Καμία. Όχι. Μα το Κουτσοπόδι έχει ωραία κορίτσια. Καμία δεν είδες? Ωραία. Η συμμετοχή εδώ στο Κουτσοπόδι είναι ανέλπιστα καλή. Ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια η αύξηση συμμετοχής στο παραδοσιακό χορευτικό εδώ στο Κουτσοπόδι είναι το κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ευχόμαστε να περάσετε όλοι πανέμορφα, να πιαστείτε και να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο χορού. Οι χοροί που θα σας παρουσιάσουμε είναι εδώ από την περιοχή. Τοπική χορή από την Αργολίδα, από την Τσακονιά και ένα χώρο από τα Μέγαρα. Καλή διασκέδαση σε όλους. Καλό αντάμωμα και του χρόνου. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή η εκδήλωση βρίσκεται στην κορύφωσή της. Ο κόσμος είναι έξω, απολαμβάνει το χορευτικό τμήμα. Ήδη έχουν σερβιριστεί τους νόστιμους μεζέδες που έχει ετοιμάσει το ΙΕΚ μαγειρικής. Και σε λίγο το κέφι ανάβει, ο κόσμος θα μπει και αυτό στο χορό. Έτσι, και πιστεύουμε να περάσουμε όμορφα στη λήξη της πρώτης γιορτής πορτοκαλιού στο Κουτσοπόδι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα και πάλι για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το ΙΕΚ Μαγειρικής Τέχνης, τον κύριο Καχρημάνη, ο οποίος βρίσκεται εδώ με τους μαθητές του, μαγειρεύει νόστιμους μεζέδες με βάση το πορτοκάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΕΚ Σαχαροπλαστικής του ΟΑΕΔ και τον κύριο Χρήστο Τέτζερη, την διευθύντρια, την κυρία Κολορίζα, που το πρωί ετοίμασαν νόστιμα γλυκά για τους επισκέπτες. Όλα τα μέλη του συλλόγου, τις γυναίκες που εδώ και ένα μήνα προετοιμάζουμε αυτή τη γιορτή. Τις τελευταίες 3 μέρες δεν έχουν κλείσει μάτι, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Αναβάρδιες προσπαθούν να ξεκουραστούν ώστε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, να τον υποδεχτούμε με ένα χαμόγελο. Να ευχαριστήσω επίσης το ΚΑΠΗ του Δήμου Άργους Μεκινών, να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες μας από την Αθήνα. Στα πλαίσια των πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, ο νεοσύστατος Σύλλογος Κουτσοποδίου Αγία Κυριακή διοργάνωσε για μία ακόμη φορά μία εκδήλωση γιορτή Παύλα Έκθεση Πορτοκαλιού για την προώθηση των προϊόντων που παράγει η Αργολίδα. Οπωσδήποτε κάθε ένας πολύ ευχαριστημένος νιώθει, αλλά σημασία δεν έχει πώς νιώθω εγώ, σημασία έχει το αποτέλεσμα ότι αυτός ο νεοσύστατος Σύλλογος λειτουργήσε με πολλά άτομα, δουλέψαν αρκετοί για να βγει αυτή η εργασία. Δεν είναι προσωπική εργασία δική μου, είτε του Προέδρου είτε κανένας. Κάθε μαγαζί είναι σαν ένα μαγαζί που στείνεται. Η αρχή πάει πολύ καλά, αλλά για να έρθει εις πέρας πρέπει να λειτουργήσουν όλα τα άτομα. Εμείς αυτό που πετύχαμε μέσα από το μικρό χρονικό διάστημα των 2 περίπου ετών, έχουμε κατορθώσει να δουλεύουμε ομαδικά περίπου 30 με 40 γυναίκες και 5-6 άντρες, ούτως ώστε να φέρουμε εις πέρα σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλους
αυτούς που βοήθησαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση.